Στις αρχές όμως του επόμενου έτους θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε και τα ψηφοδέλτια με τα οποία θα δώσουμε τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Ξέρω ότι υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες και πολλής ανταγωνισμός. Είναι θετικό αυτό, να έχουμε πολλά άξια στελέχη τα οποία να θέλουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας. Υποχρέωσή μου, υποχρέωσή μας, είναι τα ψηφοδέλτια να αποτελούνται από έναν συνδυασμό έμπειρων και νέων στελεχών που θα δείχνουν προς το μέλλον. Τιμούμε όλα τα παλιά στελέχη και τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Τιμούμε και καλωσορίζουμε όμως και τα νέα στελέχη που συστρατεύονται για πρώτη φορά μαζί μας. Και θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 Ιανουαρίου. Οπότε συμπληρώνονται και 3 χρόνια από την εκλογή μου ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μας, έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο πετύχαμε, για το μεγάλο μας κόμμα, για τη μεγάλη μας παράταξη αυτά τα 3 χρόνια. Στις 10 Ιανουαρίου, λοιπόν, θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε δεκάδες καινούργια στελέχη που θα πολιτευθούν για πρώτη φορά με την παράταξή μας. Στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι νεοεισερχόμενοι στην πολιτική. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο σήμερα να πείσει κανείς νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά. Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα της ελπίδας και της συμμετοχής σε νέους ανθρώπους που θέλουν να πολιτευθούν μαζί μας. Γιατί ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά συμβολίζουν ατομικά, αλλά και συλλογικά, όχι μόνο την ανανέωση, αλλά και το πραγματικό άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία. Για να σπάσουμε αυτή την εικόνα ότι άλλο το κόμμα, άλλο η κοινωνία, χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους από την πραγματική κοινωνία να συμπορευθούν μαζί μας σε αυτόν τον μεγάλο σπουδαίο αγώνα τον οποίο έχουμε να δώσουμε. Για τη Νέα Δημοκρατία αλλάζει και μεγαλώνει. Είναι ένα μεγάλο δέντρο με πολύ βαθιές ρίζες. Έχει όμως και νέα κλαδιά που διαρκώς απλώνονται.